όπου υπάρχουν έντονες αντιδράσεις για τα όσα έχει πει. Ακούστε, λέει, δεν είναι πρόβλημα, λέει, υφυπουργός, να περπατούν 2 χιλιόμετρα τα παιδάκια για να πάνε στο σχολείο. Και τι έγινε, λέει, στις περπατήσεις. Απίστευτα πράγματα. Για πάμε να δούμε το βίντεο. Είχε σε ένα σχολείο σε 3 χωριά. Η πρώτη και η δευτέρα ήταν σε 1 χωριό. Η τρίτη, η πέμπτη και η έκτη ήταν σε 2 χωριό. Και η τετάρτη δημοτικού ήταν μόνη της σε 3 χωριό. Ερχόταν λοιπόν η τοπική κοινωνία με τους τοπικούς βουλευτές να ρωτήσει, μα πώς γίνεται να καταργούμε το σχολείο το οποίο έχει μόνο την τετάρτη δημοτικού σε 1 χωριό, γιατί για το χωριό, για τα παιδιά, για τους εκπαιδευτικούς, είναι πολύ καλύτερο να κρατάμε 1 δημοτικό σε 3 διαφορετικά χωριά. Πρακτικές σαν αυτές δεν είναι σωστές κατά κύριο λόγο για τα παιδιά. Όταν ένα παιδί πηγαίνει σε 1 σχολείο για 2 χρόνια, σε 2 σχολείο το 3ο χρόνο, σε 3ο σχολείο τον 4ο χρόνο και μετά ξαναγυρνά στο σχολείο που είχε πριν. Οπότε, κυρία βουλευτά, νομίζω ότι... Κυρία συνάδελφε, παρακαλώ, μην διακόπτετε. Δεν υπάρχει διαδικασία αυτό που κάνετε. Μην διακόπτετε. Μας παρακολουθούσαν, τουλάχιστον δεν μας παρακολουθούν πλέον. Και... Λίγο μπορείτε συνάδελφε. Να συγκρατηθείτε, νομίζω, μια εμπειρία την έχετε σχετική. Μπορείτε να συγκρατηθείτε και γραπτώς πολύ ωραία μπορούμε να στενοηθούμε με την διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Οπότε, αφού συζητήσαμε για το σχολείο το οποίο λειτουργούσε σε 3 διαφορετικά σχολιά, σε 3 διαφορετικά χωριά, με συγχωρείτε, ερχόμαστε τώρα να συζητήσουμε για ένα σχολείο, και μάλιστα γυμνάσιο και λύκειο, το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει με τόσα λίγα παιδιά, μας ενημερώνει η Διεύθυνση Εκπαίδευσης εκεί πέρα. Τι λέτε, και οι δύο, και καταλαβαίνω ότι συμφωνείτε σε αυτό, ότι έχουμε 2 σχολεία στα οποία τα παιδιά, ή 3 σχολεία, τα οποία τα παιδιά θα χρειαστεί να περπατούν 1 ή 2 χιλιόμετρα την ημέρα, και αυτό είναι πάρα πολύ. Εδώ θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσουμε. Δεν θα κάνω επίκληση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος λέει ότι είναι καλό και σωστό να περπατούμε όλοι 8 χιλιόμετρα τη μέρα. Δεν ξέρω αν πλέον το καταφέρνετε. Εγώ δυστυχώς δεν το καταφέρνω πλέον. Αλλά αν μιλούμε για παιδιά τα οποία. Αυτό μας λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Μακάρι να ήταν χαμηλότερο για να μπορούσαμε να κάνουμε τι και εμείς. Αλλά όταν ζητούμε σε παιδιά γυμνασίου και όχι δημοτικού, που μπορώ να καταλάβω ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα ασφάλειας, να περπατούν 1-1,5 χιλιόμετρο την ημέρα για να πάνε στο σχολείο τους, δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο η εκπαιδευτική κοινότητα, και εγώ ως υπεύθυνη σε αυτό το Υπουργείο, αλλά και εκπαιδευτικός ίδια, θεωρώ ότι είναι αποτρεπτικό, ότι είναι εξαιρετικά υψηλό. Τι θεωρώ όμως ότι είναι μεγάλο πρόβλημα? Θεωρώ ότι είναι μεγάλο πρόβλημα να πηγαίνουν τα παιδιά σε σχολεία στα οποία να μην μπορούν να κοινωνικοποιούνται αρκετά, σε σχολεία στα οποία να μην μπορούν να αναπτύξουν όσες διαδικασίες. Τι λέει εδώ Υπουργός? Προτρέπει τα παιδιά μας να κάνουν γυμναστική? Να περπατάνε παραπάνω για να πάνε στο σχολείο? Ακούτε. Ναι, να περπατήσουν να πάνε στο σχολείο, αλλά όταν είναι σε κάποια περιοχή. Τι λέτε, μισό λεπτό, δεν ολοκλήρωσα. Σε περίπτωση, ας πούμε, που έξω έχει 2 πόντους, 2 μέτρα χιόνι, ας πούμε. Ας πάει να περπατάει, κύριε Μιχαηλίου, 2 χιλιόμετρα. Να περπατάει στα βουνά, γιατί όχι. Αν είναι δυνατό αυτό τώρα. Λέει. Τι είναι αυτά τα οποία ακούγονται? Τι είναι αυτά τα οποία ακούγονται από τα κύλη μιας υφυπουργού? Αυτή είναι τώρα η λύση. Δηλαδή, ντροπή. Να περπατάνε 2 χιλιόμετρα. Αντί να πούνε να φτιάξουν κανένα καινούργιο σχολείο, η λύση να περπατάνε 2 χιλιόμετρα. Σε βροχές, σε καταιγίδες, σε χαλάζι. Τα οποία πεινάνε, τα οποία οι οικογένειές τους δεν έχουν μαγκάλι τα Χριστούγεννα που έρχονται να ενσταθούν. Δεν θα έρθει το σχολικό απ' έξω να τα πάει στο κολέγιο. Δεν θα έρθει η συνοδός όμορφα ντυμένη να το πάρει. Θα πάνε με το μαγκάλι, το θα κοιμηθούν όπως το βραδάκι. Και το πρωί κάποιοι τους λένε ανεύθυνα, επικαλούμενοι και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, να περπατήσουν, λέει, τα παιδάκια. Μόλις έχει ξυπνήσει το παιδάκι, μάλλον δεν έχει ιδέα για το τι γίνεται και πώς γίνεται. Το παιδάκι όταν ξυπνάει, δεν μπορεί, θέλει να φάει και να νιώσει ένα περιβάλλον πριν πάει στο σχολείο να μάθει. Θα περπατήσει 2 χιλιόμετρα ένα παιδάκι γυμνασίου. Τι είναι αυτά που λέμε τώρα? Βέβαια, σήμερα από ό,τι είδα, σήμερα είδα ότι το μάζεψε κάπως και είπε ότι δεν εννοούσε αυτό. Δηλαδή, όλοι κάνουν μια δήλωση και εν συνεχεία βλέπουν την αντίδραση και το μαζεύουν. Δεν γίνεται πολιτική έτσι. Η πολιτική θέλει ανθρώπους που αυτό που λένε να το θεωρούν, να το πρεσβεύουν μέχρι τέλους. Ντροπή της πάντως. Αφήξεις... Ντροπή. Λυπάμαι πολύ και για την κυρία Μιχαηλίδου. Να πούμε, Φίλιππ, ότι είναι πάρα πολύ έντονες οι αντιδράσεις και των εκπαιδευτικών και των γονέων, διότι πολύ λογικά ανησυχούν. Πρώτον, ότι τα παιδιά, αυτό δεν το είπε η κυρία Υπουργός, τα παιδιά απομακρύνονται από το γνώριμο περιβάλλον του σχολείου τους. Και υποχρεώνονται να περπατούν καθημερινά
2 χιλιόμετρα για να πάνε και 2 χιλιόμετρα για να πηγαίνει και η ίδια στη Βουλή με τα πόδια και να πηγαίνει στο Υπουργείο από το σπίτι με τα πόδια. Πηγαίνετε κύριε Μιχαηλίδου, καταργήστε το αυτοκίνητο που έχετε πάρει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και να πηγαίνετε με τα πόδια. Μα δήλωσε από το σπίτι σας στη Βουλή, από το σπίτι σας στο Υπουργείο. Άντε να σε δούμε. Κι άσε με τα λακάρις μαθήματα. Είπε δεν μπορεί να το κάνει, παρότι το υπαγορεύει. Το είπε, ναι, το είπε. Ο ΠΟΗ δεν μπορεί δήλωσε αδυναμία να το κάνει.